την ευκαιρία να δώσει ένα δυνατό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας του για την επιστροφή του στην Τρίτη Εθνική. Είχε σήμερα ο Εργοτέλης που υποδέχθηκε στο κλειστό στα δύο ωράκια την ανώτερη Δάφνη Δαφνίου γνωρίζοντας την Ήτα με 69-87 για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Ελλάδος μπάσκετ. Η ομάδα του Αλέξη Χριστοδούλου προσπάθησε κατά διαστήματα και ήταν ανταγωνιστική. Όμως τα λάθη που έγιναν και τα πολλά επιθετικά rebound των φιλοξενούν δεν τη επέτρεψαν να μείνει κοντά στο σκορ και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Στον εργοτέλη επικεντρώνονται στο πρωτάθλημα, όπου οι απαιτήσει είναι αυξημένε και η ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί κατά το δυνατόν πιο έτοιμη στην Πρεμιέρα στι 6 Οκτωβρίου, στο εκτό έδρα παιχνίδι, με τον Εφαό Ζωγράφου. Ε, πήραμε μέρο στο κύπελο για να έχουμε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι. Ε, δεν ήμασταν έτοιμοι όσο θα έπρεπε, λογικό. Γιατί ο Γκρίφιθ, για παράδειγμα, έχει κάνει μόνο τι τέσσερι προπονήσει με την ομάδα, διότι καθυστέρησε να έρθει και να ενταχθεί. Ακόμα δεν τον έχουμε μάθει, ακόμα δεν μα έχει μάθει. Επίση, παίξαμε με μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Πέρσι είχε τερματίσει τη δεύτερη. Έχει κάνει δυνατέ μεταγραφέ και θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έχει άλλου στόχου από ό,τι έχουμε εμεί. Έχει πολλά παιδιά έμπειρα στην κατηγορία. Και αυτό που κρατάμε εμεί από το παιχνίδι είναι ότι παλέψαμε κατά διαστήματα. Ε, τα πολλά λάθη και τα πολλά επιθετικά, επιθετικά rebound του αντιπάλου δεν μας επέτρεψαν να είμαστε κοντά στο σκορ. Ε, και το, αυτό που κρατάμε επίσης είναι ότι μάθανε τα παιδιά που πέρσι έπαιζαν μόνο τοπικό ότι οι αγώνες στις εθνικές κατηγορίες θέλουν άλλη ένταση, άλλη δύναμη, άλλη συγκέντρωση αλλά είμαι αισιόδοξο, σιγά σιγά θα τα βρούμε αυτά.